Οπότε πρέπει να. Πέντε γύρω. Πέντε γύρω. Σφέχτη να πω εδώ. Θέλεις κάτι. Ανέβω πάνω, αφού είστε πίσω, θα τα αγκαλιάσετε. Δεν μπορεί να φανταστεί. Λίγες μόλις ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της κυνηγητικής σεζόν για τα τριχωτά θηράματα στις 15 Σεπτεμβρίου και δύο περίπου εβδομάδες πριν την έναρξη της περίοδου θύρας για την ορεινή πέρδικα, ο κοινοφιλικός όμιλος Ιωαννίνων φιλοξένησε στην περιοχή μας, στο Μιτσικέλι, τον αγώνα κυνηγητικών ικανοτήτων και επίδειξης κυνηγητικών ικανοτήτων για το τρόπαιο Πολυκανδριώτη. Ήταν ο τρίτος αγώνας για τον πλέον απαιτητικό αγώνα σε ορεινή πέρδικα, όπως είναι το τρόπαιο Πολυκανδριώτη. Ένας αγώνας που πραγματοποιήθηκε για μία ακόμη χρονιά στα Γιάννενα, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τριλογία, ας το πούμε έτσι, του τροπαίου Πολυκανδριώτη, και η κάμερα της εκπομπής Περιβάλλον Κυνήγι βρέθηκε εκεί για να αποτυπώσει στιγμές από τον αγώνα, να συζητήσει προφανώς με αρκετούς από τους πρωταγωνιστές, αλλά και να καλύψει τις απονομές. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Περιβάλλον Κυνήγι, Μύθοι και Αλήθειες. Η σημερινή εκπομπή, όπως προαναφέραμε, είναι αφιερωμένη στον αγώνα που έγινε το διήμερο στα μέσα Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Κυριακή, για το τρόπαιο Πολυκανδριώτη εδώ στο Μιτσικέλι από τον κοινοφιλικό όμιλο Ιωαννίνων. Ένα εξαιρετικό διήμερο με πάρα πολλές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Συναντήσαμε ανθρώπους από την Πελοπόννησο, από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία, από τα νησιά του Αιγαίου και από αλλού. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους, με αρκετούς από αυτούς, και τις συζητήσεις αυτές θα τις παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως. Κυρίως όμως θα παρακολουθήσετε και πλάνα από τον αγώνα που έγινε στο Μιτσικέλι. Οφείλω να διευκρινίσω ότι η κάμερα της εκπομπής δεν κατάφερε, για τεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους περιορισμένου χρόνου, να βρεθεί στα ορεινά μονοπάτια, στους λόγους και στις χαράδρες του Μιτσικελίου για τον αγώνα. Ωστόσο, με την βοήθεια του ΔΣ, του κοινοφιλικού ομίλου και προσωπικά του Σωτήρη του Παπαδόπουλου, του Προέδρου, τον οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά, εξασφαλίσαμε αρκετά πλάνα από τις δύο ημέρες του αγώνα, και από το Σάββατο και από την Κυριακή. Έτσι λοιπόν θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας τα παρουσιάσουμε και αυτά, για να έχετε κι εσείς μία εικόνα για το πώς γίνεται αυτός ο αγώνας, τι σημαίνει αγώνας με τρόπαιο, τι σημαίνει αγώνας για την ορεινή πέρδικα, αγώνας κυνηγητικών ικανοτήτων στην ορεινή πέρδικα. Οφείλουμε λοιπόν πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινοφιλικού Ομίλου Ιωαννίνων που μας προσκάλεσε ξανά και κυρίως μας εξυπηρέτησε παρέχοντάς μας τα πλάνα που θα δείτε κι εσείς από τον αγώνα.
Θα περάσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε εκτεταμένα αποσπάσματα τις συζητήσεις που είχαμε λίγο πριν τις απονομές και φυσικά τη διαδικασία των απονομών. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Πολλοί κόσμος, πολλές συμμετοχές, εξαιρετικός ο καιρός σήμερα. Ένας αγώνας που, από αυτούς που αξίζει πραγματικά να διοργανώνεται, έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Με πολύ, πολύ κόσμο, πολύ ωραία σκυλιά, εξαιρετικές συμμετοχές. Ο κόσμος ήταν πολύ θετικός στα πάντα. Δηλαδή, μια πολύ ωραία κατάσταση, το οποίο γίνεται για δεύτερη φορά στα Γιάννενα αυτός ο αγώνας, το τρόπαιο Φραγκίσους Πολυκανδριώτης. Είναι ένα τρόπαιο που γίνονται τρεις αγώνες συνεχόμενοι. Ένας έγινε στα Τρίκαλα, ένας έγινε στην Καρδίτσα και ο τελευταίος έγινε εδώ, το οποίο εδώ γίνονται και οι απονομές και γίνεται και η επιλογή εθνικής ομάδος για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας, είχε πουλιά, εύκολα και δύσκολα. Δυστυχώς τα πουλιά τώρα είναι πολύ, και μετά τη δεύτερη μέρα που με τόσο κόσμο πάνω, είναι λίγο ανάστατα. Δεν πειράζει όμως, είναι ένας τύπος αγώνα το οποίο είναι σαν το κυνήγι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, αυτό κάνουμε. Θέλουμε οι σκύλοι μας να πηγαίνουν να ψάχνουν όπως πάνε στο κυνήγι. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι το πώς κινήθηκαν οι σκύλοι. Γενικώς πήγε πάρα πολύ καλά. Και το σημαντικότερο να είναι, πέρα από τις συμμετοχές, ότι υπάρχει θύραμα, έτσι. Ναι, ναι, υπάρχει θύραμα, είναι σε πολύ καλούς αριθμούς. Τα μπουλούκια είναι αρκετά γεμάτα, δηλαδή είναι πολλά τα μέλη της οικογενείας των μπουλουκιών. Δηλαδή είναι πάνω από 10 πουλιά, βλέπεις σε καλά σημεία που δεν ήταν πουλιά, έχουν βγει πουλιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα δύσκολα σημεία που ήταν πρόπερση και πέρσι, είναι και στα εύκολα τα σημεία. Οπότε ας ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ο καιρός φέτος, γιατί είχε πάρα πολλές ζέστες, δεν είχε πολύ, δηλαδή αυτά τις απότομες αλλαγές που έκανε, γιατί αυτό επηρεάζει πολύ στις γέννησεις πέρδικες. Και δεν είχε τις βροχές ούτε τα αυτό, κρύα. Αυτό, η βροχή και το χαλάζει και το απότομο ανεβοκατέβασμα της θερμοκρασίας το βράδυ ειδικά, γιατί χαλάει τα αυγά μόνο γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αυτό οφείλεται
ότι πήγανε τόσο καλά οι γέννες. Το τρόπαιο Φραγκίσκου Πολυκαραδριώτη είναι ένα τρόπαιο το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην ορεινή Πέρδικα. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας αρκετά μεγάλο. Οι σκύλοι θέλουν να έχουν πέρα από την ποιότητα, θα έχουν και ψυχολογία να πατάνε το βουνό. Έτσι, ξεκίνησε από την Καρδίτσα, Τρίκαλα και το τέλος είναι στα Γιάννενα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία τους Γιαννιώτες. Αυτά. Πώς ήταν ο αγώνας, τι ήταν αυτό που διαπιστώσατε εσείς πέρα από το τερέν δηλαδή και δεν ξέρω αν υπήρχε και θύραμα. Εγώ ήμουνα δυστυχώς και χτες και σήμερα σε τερέν το οποίο δεν συναντήσαμε θύραμα. Οπότε δεν καταφέραμε να βάλουμε και σκύλους στα δικά μας τερέν στη βαθμολογία. Παρόλο που είδαμε αρκετά καλούς σκύλους. Πολύ καλούς μάλιστα μπορώ να πω. Με σκυλιά τα οποία τα ξαναείδαμε και δύο και τρεις φορές, τα κάναμε επανάκληση. Αυτό. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μέσα από τους αγώνες να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή αλλά και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Κυρίως από τους νέους σε ηλικία κυνηγούς ή και όχι μόνο τους κυνηγούς. Είναι κάτι που το διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια στροφή σε αναζήτηση καλύτερων σκύλων, δηλαδή με περισσότερες ικανότητες. Βέβαια, θεωρώ ότι στην οργανωμένη κοινοφιλία τα πράγματα είναι πιο σωστά και από εκεί θα πάρουμε τους μεγάλους σκύλους. Με τη μεγάλη ποιότητα, τους σπουδαίους σκύλους. Αυτό τα λέει όλα. Να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε και τη χώρα μας στα πανευρωπαϊκά που γίνονται στο εξωτερικό με αντάξεις, δηλαδή ικανότητες. Αυτό. Με την ιδιότητα του κριτή αφενός και αφετέρου με την εμπειρία σας, έχετε την αντίληψη να μας δώσετε την εικόνα αν αυτό που είδατε στην πράξη σας ικανοποίησε. Ναι, εγώ έκρινα σήμερα τα κυνηγητικά σκυλιά, την εξέταση κυνηγητικών ικανοτήτων. Έχουμε και τον αγώνα κυνηγητικών ικανοτήτων. Ο αγώνας κυνηγητικών ικανοτήτων είναι τα σκυλιά τα οποία είναι πιο πολύ στημένα ως προς το αντιπροσωπεία της φυλής τους και έχουν και πιο ιδιαίτερους κανονισμούς. Πρέπει παράδειγμα να σας αναφέρω μια μεγάλη διαφορά ότι όταν φερμάρει το σκυλί και σηκωθεί το θύραμα πρέπει να μείνει τελείως ακίνητο. Ενώ στον εξέταση κυνηγητικών ικανοτήτων στο Άγιο που λέμε δεν χρειάζεται αυτό. Μπορεί το σκυλί να φύγει, να κυνηγήσει το θύραμα και να πάρει τον πότο. Βαθμολογείται μέχρι εξαίρετο στον αγώνα εξέταση κυνηγητικών ικανοτήτων, ενώ στον αγώνα Άκη που έχουμε βαθμολογείται μέχρι το ΣΕΑΣΕ, το ανώτερο που μπορεί να υπάρχει. Τι επίπεδο διαπιστώσατε σήμερα στα σκυλιά που διαγωνίστηκαν? Ναι, δεν είναι μόνο σήμερα. Σήμερα είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο που γίνεται ο αγώνας. Ο αγώνας αυτός είναι σε συνεργασία με τον κοινοφιλικό όμιλο Ιωαννίνων. Είπαμε είναι ο τρίτος ο αγώνας, είναι σε ένα τρόπιο που το ονομάζουμε Πολυκατριώτης, στην ορεινή Πέρδικα. Το γνωρίζουμε και από τις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις που έγιναν στο Καρδίτσα, στο Βουτσικάκι και στα Τρίκαλα στην Κρανιά, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο με τα σκυλιά και του Άκη και του Έκη. Ενδιαφέρονται, βλέπετε τα τελευταία χρόνια να ενδιαφέρεται περισσότερο ο κόσμος που ασχολείται με το κυνήγι να διατηρεί και να αναπαράγει καλά ποιοτικά σκυλιά, σκυλιά που θα τον εξυπηρετούν, θα κάνουν αυτό που θέλει στο κυνήγι. Ναι, πιστεύουμε ότι ναι, είναι πιο πολύ ο κόσμος που ασχολείται με την ποιότητα του σκύλου και με σκυλιά τα οποία κυνηγάνε πιο πολύ στον τύπο της φυλής. Και ολοκληρωθεί ο αγώνας για το τρόπαιο Πολυκατριώτη, άρα έχεις και μια συνολική εικόνα έτσι, για το επίπεδο και των αγώνων και των σκυλών που συμμετείχαν. Έχω μια ολοκληρωμένη και εικόνα και άποψη. Αν θέλετε να σας πω για το επίπεδο των σκύλων, γιατί σαν
αγώνας, είναι ίσως από τους πιο δυσκολότερους αγώνες στην Ευρώπη. Το επίπεδο σκύλων μας είναι σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Είναι απαιτητικός αγώνας, χρειάζεται πολύ προπόνηση σκύλη, χρειάζεται ψυχή, χρειάζεται μυαλό, χρειάζεται συνεργασία με τους σκηναγωγούς και δόξα στον Θεό, μέχρι τώρα είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μάλιστα. Με την εμπειρία των τόσων ετών που έχετε, βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει το επίπεδο της κοινοφιλίας, βελτιώνονται, γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν, να αποκτήσουν πιο καλά, πιο ποιοτικά σκυλιά? Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και αν αναλογιστείτε ότι τα τελευταία πενταετία τα πανευρωπαϊκά που έχουμε κερδίσει δεν είναι τόσα όσα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι εξελισσόμαστε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ο ΚΑΔΕ με το Συμβούλιο του κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαστε συνεχώς στο προσκήνιο και είμαστε συνεχώς στα ορουθούνη των μεγάλων κοινοφιλικών χωρών. Συμμετείχα στον τελευταίο αγώνα που έγινε εδώ για φέτος στο Τρόπι Πολυκανδριώτη, εδώ στα Γιάννα, στο βουνό, στο Μιτσικέλε πάνω και τέτοια. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται από τον ΟΚΑΔΕ, από τον Όμιλο Κοινόφιλων Αγγλικών Δικτών Ελλάδος, και έχει πάντα και κάθε χρόνο πολύ μεγάλη επιτυχία και πανευρωπαϊκά από όλα τα πρωταθλήματα που γίνονται στην Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο με τα περισσότερα σκυλιά που συμμετάσχουν το ελληνικό.
Είναι νέος κόσμος. Νέος κόσμος, δηλαδή κόσμος που δεν έχει πλαισιώσει έτσι τον κοινοφιλικό, αλλά τους βλέπεις για πρώτη φορά εδώ στην περιοχή. Έρχεται αυτό. Ναι, έρχονται πολλοί νέος κόσμος και από παιδιά και από. Γενικώς είναι όλοι νέοι. Οι περισσότεροι είναι νέοι. Δηλαδή, άμα από τους κριτές, αν πάρετε, που είναι νέα παιδιά, που, είναι, που ασχολούνται πιο πολύ. Μέχρι και τον τελευταίο που είναι εδώ πέρα, είναι, μπορεί να, σήμερα παράδειγμα ήταν ένα παιδάκι, ένα-δύο παιδάκια ήταν 5 χρονών. Και περπατάγαν και αυτά στο βουνό εκεί για να δουν δύο φάσεις, ξέρω, να δουν τα σκυλιά, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι ευχάριστο και εσύ μετά 20 χρονών, μόλις τέτοια παιδιά υπάρχουν πάρα πολλά, ναι, πολύς νέος κόσμος. Και το αγαπάει και του αρέσει πάρα πολύ η κοινοφιλία. Δηλαδή δεν έρχονται μόνο και μόνο για να δουν πώς θα σκοτώσουν μια πέρδικα, να... έρχονται για να δουν πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι σκύλοι που κρατάμε στα χέρια μας όλοι και εκτρέφουμε αυτή την καθαρόιμη κοινοφιλία που λέμε, που θέλουμε να την πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, να λειτουργούν πιο όμορφα, να περνάμε όμορφες ώρες, όμορφες φάσεις με τα σκυλιά αυτά. Και αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Δεν, δηλαδή το ντουφέκι, η ντουφετιά είναι δεύτερο-τρίτο πράγμα που σκέφτονται. Δεν θα έλεγα ότι οι γενικοί ψάχνονται περισσότερο. Περισσότερο ψάχνονται αυτοί που είναι πιο επαγγελματικά. Η κυνηγή είναι ακόμα λίγο πίσω, δεν είναι στο επίπεδο που εγώ προσωπικά θα ήθελα. Πρέπει ο κυνηγός να μην τον ενδιαφέρει το πώς, το μόνο που να σκοτώσει το θύραμα, αλλά να δει το τύπο της εργασίας του σκύλου αυτού που στο βουνό και να τον εκπροσωπεί αυτό, να τον ευχαριστεί αυτό και όχι το πώς θα σκοτωθεί το θύραμα. Το θύραμα δεν πρέπει να σκοτώνεται εύκολα. Η ποσότητα δεν είναι καλό πράγμα και σε αυτό το θύραμα, η ορεινή πέρδικα, το δικό μας θύραμα που λέμε εμείς όλοι, χρειάζεται να το σέβομαστε και μεγάλη προσοχή. Εδώ βλέπουμε ένα λαγό, τον κυνηγάει ο σκύλος. Σταμάτησε. Πώς βλέπετε εσείς ως μέλη της ευρύτερης κυνηγητικής οικογένειας και ως ΟΚΑΔΕ όλη αυτή τη συζήτηση τώρα με τα ζώα συντροφιάς, με το νομοσχέδιο και ό,τι τελικά προτείνεται προς ψήφιση στη... Εμείς σαν ΟΚΑΔΕ ήμασταν από την πρώτη στιγμή ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο ή μάλλον να το πω στα όχι στο νομοσχέδιο, στα άρθρα τα οποία μιλάει για τη στήρωση το σκύλο και στα άρθρα που μιλάει για το σκύλο να μην μπορούμε να κάνουμε γέννηση. Σε αυτά δεν ξέρουμε τώρα, αλλά από ό,τι ακούμε με ένα τεστ DNA ίσως λυθεί το πρόβλημα. Περιμένουμε, έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι θα γίνει το τεστ DNA τελικά, βέβαια με μια οικονομική επιβάρυνση που το κράτος πρέπει να φροντίσει να είναι ενδεικτική. Αν παράδειγμα ένας κυνηγός έχει 5 σκύλους και θέλει να μπει σε αναπαραγωγή και του ζητάνε 100 και 200 ευρώ, είναι τεράστιο το ποσό. Με 20, 10, 15, 30 ευρώ ίσως είναι, γιατί
οι κυνηγοί δεν ευθύνονται για τα δέσποτα. Τα δέσποτα δεν βλέπουμε κυνηγητικά σκυλιά. Βλέπουμε από όλες τις άλλες ράτσες εκτός από κυνηγητικά. Γιατί ο κυνηγός το σκυλό του τον έχει σύντροφο και κυνηγάνε μαζί. Είναι δεμένος ο κυνηγός με το σκύλο του και ο σκύλος με τον κυνηγό. Ναι, είναι ένα φαίνεται ότι γίνεται μεγάλο το πρόβλημα. Θέλει προσοχή, θέλει μελέτη και πιστεύω ότι με τις κατάλληλες ενέργειες θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το διατηρήσουμε και να είμαστε κι εμείς μια χαρά. Με το τελευταίο νομοσχέδιο αυτό που πήγε να γίνει για τα δεσποζόμενα ζώα και κυρίως για τα σκυλιά, ότι ζητούσαν να κάνουμε τη στήρωση, το κυνήγι δεν είναι μόνο να πάμε να σκοτώσουμε. Οι κυνηγοί πιστεύω ότι ξοδεύουν πολύ χρόνο, πολλά χρήματα, τα σκυλιά τους τα προσέχουν, είναι όλα με τα εμβόλια τους, τα τσιπάκια τους και τέτοια. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει κάτι στα σκυλιά που είναι ελεγχόμενα από τον κυνηγό ή τον ιδιοκτήτη και τέτοια. Εν αντιθέσει με τόσα δέσποτα, χιλιάδες που γυρίζουν σε κάθε νομό, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη. Εκεί πρέπει να τονιστεί περισσότερο το πρόβλημα και όχι στα σκυλιά που έχουμε εμείς ήδη στα σπίτια μας. Γιατί ο κάθε κυνηγός, ένα, δύο, τρία σκυλιά που συντηρεί, τα προσέχει σε πάρα πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορεί να τα αφήσει ούτε ατάιστα, ούτε χωρίς φάρμακα, γιατί δεν θα τα πω τα εργαλεία. Είναι οι συντρόφοι του και είναι σαν τα έχουν περισσότερο, τα έχουν σαν παιδιά τους. Ζουν στο σπίτι τους τα σκυλιά, τον συνοδεύουν μαζί τους στο κυνήγι, στη φύση. Γιατί το κυνήγι δεν είναι μόνο σκότωμα. Είναι που θα ξυπνήσει το πρωί, η προετοιμασία, η διαδρομή, τα σκυλιά σου, το περπάτημα, οι εικόνες που θα δεις στη φύση και στο δάσος και στο βουνό. Νομίζω ότι είναι όλα αυτά λέει η λέξη κυνήγι τέτοια. Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται, βρίσκεται υποδιωγμό το κυνήγι, η κοινοφιλία, δεν έχουν καταλάβει κάτι κάποιοι καλά? Δεν πιστεύω ότι είναι υποδιωγμό το κυνήγι και η κοινοφιλία και τέτοια. Συγκεκριμένα χθες έγινε η πρώτη συνεδρίαση του κόμματος Ελλήνων Κυνηγών. Αποφασίσαμε όλοι εμείς και ιδρύσαμε αυτό το κόμμα, το κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, γιατί πιστεύω θα έχουμε πιο δυνατό λόγο για τέτοια. Και πιστεύω ότι ο λόγος που γίνεται αυτός και έγινε με το νομοσχέδιο που εξάγγειλε ο άνθρωπος της κυβέρνησης και τέτοια ήταν, από ό,τι είδαμε, καθαρά οικονομικό. Θα πρέπει τώρα για κάθε σκυλί που έχει ο κάθε κυνηγός να είναι δηλωμένο και να πληρώνουμε 150 ευρώ φόρο πάγιο για όλη τη ζωή. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ οικονομικό και για την εφορία παρά ότι είναι για την κοινοφιλία. Κοίταξε, τώρα για να επιπλήξουμε με αυτόν τον τρόπο την κοινοφιλία είναι μεγάλο λάθος. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα τώρα, ότι θέλουν να στηρώσουν καθαρόιμες ράτσες. Είναι ανήκουστο, δεν έχει γίνει πουθενά. Τώρα για ποιο λόγο το είπαν αυτό, νομίζω ότι αποσκοπούν μόνο σε κερδοφόρα, για να πούν ότι θα στηρώνονται ή θα βάλουν κάποια πρόστιμα για να τα πρόστιμα μόνο, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Γιατί αν μας λένε τώρα για τα αδέσποτα, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν υπάρχει. Αδέσποτο και καθαρόιμο δεν είναι, δεν υπάρχει. Άμα βγει μια βόλτα που βγαίνουμε παράδειγμα και βλέπουμε όλα τα δέσποτα, είναι όλα ημίαιμα και δεν μοιάζουν καθόλου με κυνηγόσκυλα. Δεν έχουν καμία σχέση τώρα 50 κιλά σκύλος και 60 κιλά σκύλος με κυνηγόσκυλο. Τι δουλειά έχει το κυνηγόσκυλο αυτό? Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Αυτά που λένε είναι όλα, δεν στέκουν πουθενά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θέλουν να πλήξουν την κοινοφιλία για κάποιον άλλο λόγο και κάποιους άλλους σκοπούς. Δεν ξέρω. Λόγους για τον οποίο αντιδράτε και στο ενδεχόμενο των στηρώσεων. Εννοείται. Θα αντιδράμε και θα αντιδράμε μέχρι τέλος. Δεν υπάρχει. Δεν θα στηρώσει κανένα σκύλι. Δεν υπάρχει. Η στήρωση για μας είναι λέξη απαγορευμένη. Είναι λέξη απαγορευμένη. Δεν μπορείς να στηρώσεις ένα σκύλο το οποίο τον έχεις και σου έχει κάποια στοιχεία και θες να πάρεις από αυτόν στοιχεία. Πού θα τα βρεις στοιχεία? Μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει η κοινοφιλία? Δηλαδή θα μας αναγκάσουν να κυνηγάμε με μπάσταρδα, με ημίμ, με όλα αυτά? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα στηρωθεί καμία καθαρόιμη ράτσα. Με τον τρόπο αυτό, αν υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει, ουσιαστικά δεν θα κινδυνέψουν οι φυλές να χαθούν στο... Εννοείται. Μετά από 5 χρόνια θα ψάχνουμε να βρούμε γεννήτωρες. Θα ψάχνουμε να βρούμε πάλι τις ράτσες μας. Δεν θα υπάρχουν. Γιατί τα σκυλιά τώρα, άμα τα στηρώσουμε τώρα, πού θα βρούμε, πώς θα γεννήσουμε άλλα, πώς θα πάμε μπροστά, πώς θα έχουμε απογόνους από αυτά τα σκυλιά? Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό πάνε και περνάνε τέτοια νομοσχέδια. Είναι από τα ανήκουστα. Δηλαδή, και βλέπεις τώρα όλα τα ημίαιμα και τα δέσποτα δεν είναι στηρωμένα. Πάρτα, κάντε στήρωση, μάζεψέ τα και μετά να δεις από πού προέρχονται. Γιατί άμα δεις μετά κυνηγόσκυλα και καθαρόιμες ράτσες έξω, τότε να πεις ναι, αλλά μάσε πρώτα αυτά, κάντε κάτι, κράτησέ τα μέχρι εκεί και αφού δεν γεννάνε,
σε ένα, δύο, τρία χρόνια αυτά θα χαθούν τα σκυλιά. Έτσι δεν είναι? Οπότε για ποιο λόγο να στηρώσουμε εμείς και να μην κρεμαζέψουν όλα αυτά τα σκυλιά που είναι τα αδέσποτα, να τα βάλουν σε ένα μέρος, να τα έχουν εκεί μέχρι να φύγουν από τη ζωή όμορφα, ωραία, στο καταφυγείο τους. Αλλά δεν κάνουν αυτό, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Θέλουν να επιπλήξουν όλους τους κυνηγούς με πρόστιμα, με τέτοια, με στηρώσεις, με νόμους απαράδεκτους, και από εκεί και πέρα δεν τους νοιάζει τίποτα. Γιατί αν θα τους ένοιαζε, θα πήγαιναν να μάζουν όλα αυτά, θα τα βάζαν σε ένα μέρος, θα τελείωνε η υπόθεση όλη. Και με τα τσιπάκια τώρα που όλα τα σκυλιά είναι τσιπαρισμένα, μόλις έβρισκες ένα σκυλί, ή αν θέλεις να κάνεις έλεγχο μετά όλα τα σκυλιά, κάνεις έναν έλεγχο στους κυνηγούς, σε όλους τους κοινόφιλους, με τα τσιπάκια τους, ελέγχεις τα πάντα, αφού τα έχουμε όλα τα τσιπάκια και όλα τα. Και ελέγχεις. Και μετά, μόλις βρεις ένα σκυλί, περνάς στο σκάνερ, κοιτάς το τσιπάκι, πιάνω είναι, του τάδε, έλα εδώ, γιατί το άφησες. Όπως έχουν βρεθεί σκύλοι, χαμένοι δηλαδή από κυνηγούς, και τους βρήκαμε τα τσιπάκια. Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι αντίθετος στις στηρώσεις στα ζώα, γιατί και γενικά οι κοινόφιλοι, τα ζώα τα αγαπάμε. Είναι μέρος της οικογένειάς μας. Οπότε, όπως και να το κάνουμε ένα μονοσχέδιο, εγώ δεν λέω να μπει μια τάξη, βέβαια να μπει μια τάξη, αλλά να μπει μια σωστή τάξη. Να κάτσουν να συζητήσουν οι αρμόδιοι φορείς, γιατί και εμάς, σαν κοινόφιλοι, δεν μας ρώτησε κάποιος. Πήραν αποφάσεις άλλοι για μας. Εμείς τα ζώα δεν τα έχουμε μόνο να κάνουμε κοινοφιλία, δηλαδή αγώνες, κυνήγι. Τα έχουμε και σε συντρόφους, τα έχουμε στα σπίτια μας. Έτσι, τα αγαπάμε όσο αγαπάμε τα άλλα μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό. Είναι ακριβώς εκεί στους κριτές από μπροστά, αλλά δεν φαίνεται. Είναι μέσα στο λάκκο. Τα παιδιά κάνανε τα πάντα, μας καταϋποχρεώσανε, είχαν οδηγούσα τερέν, όλα πήγανε ρολόι. Μέσα από το τούρνο το Πολυκανδρώτη θα επιλαγούν οι εθνικές που θα στείλουμε στην Ισπανία τις 22 μέρες, οι οποίες θα τις ανακοινώσουν οι εκλέκτορες. Πάμε να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της σημερινής μέρας από τα τερέν. Άκη, ένας. Πόσους έχουμε? Γεια σας από μένα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, τα όμορφα Γιάννενα. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη που ήταν όλη μέρα μαζί σήμερα, που μας βοήθησε. Τους κυναγωγούς που ήταν σε αρμονικό κλίμα όλο ο αγώνα σήμερα. Ευχαριστώ τον Θέμη που κρίναμε μαζί τον Παστό. Εμείς ήμασταν άτυχοι, δεν κατάφερε κανένα σκύλο να μπει στη βαθμολογία γιατί δεν υπήρχαν πέρυσι στο τερέν. Κάναμε 5 σκυλιά επανάληψη. Την Ούσκα του κύριου Πετρόσιλου, τον Κόντο του κύριου Λεβέση με κυναγωγό του κύριου Γονιδάκη, τον Άσο του κύριου Πετρόχυλου, την Δέα του κύριου Στήλου με κυναγωγό του κύριου Γονιδάκη και τον Αλφ ο Βούδρης με ιδιοκτήτη του κύριου Βλαχάκη, τον Δέα του κύριου Βούδρη και κυναγωγό του κύριου Μαρτέου, ο οποίος έγινε μια λάθος συνεννόηση, δεν κατάλαβε πώς θα και δεν ακολούθησε, γύρισε στα μάξι. Αυτά από μας. Άκη 2. Καλημέρα για εμένα. Λέμε μαζί με τον Τζιόπι τον Νίκο. Ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος, το έχει τύχει κάτι στο σπίτι, έπρεπε να φύγει άμεσα και δεν θα είναι, δεν θα παραστεί εδώ πέρα. Είχαμε μια όμορφη πέρα από καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς και εμείς τα πουλιά που βρήκαμε ήταν ελάχιστα.
οι σκύλοι που όρισαν το επίπεδο του αγώνα είναι ο Ραβακούλιας Γέρτης της Οδυσσέας και ο Σουλιώτης Άλμπιν, δύο σκύλοι οι οποίοι στην ουσία κάνανε μεγάλη έρευνα στο βουνό, στη φυλή τους, τυπική. Δυστυχώς και στην επανάσταση δεν συναντήσαμε πέρδικες, όπως σας είπαμε το βουνό. Τη δεύτερη μέρα, να ξέρετε, πολύ πιο δύσκολο αγώνα από ό,τι είναι την πρώτη και δεν συναντήσαμε. Στη βαθμολογία έχουμε δύο σκυλιά. Πρώτο εξαίρετο, Ραβακούλιας Τζένεση Ταρό. Μία σκύλα η οποία κινήθηκε στο δίπλα της φυλής και εξασφάλισε ένα τυπικό πόντο. Απλά η ενέργεια που είχε και ο τόπος που πήρε δεν μας άφησε να την πάμε ψηλότερα. Και δεύτερη εξαίρετη, έχουμε τη Ραβακούλια Σπανδώρα. Μία σκύλα η οποία πήρε μία φέρμα στην αρχή του τουρνού της, την Πόνταρο κυναγωγός της, κατέβηκε σε ένα μπλόκι, ήταν κάτι ψηλά μπλόκα εκεί πάτω και πάνω στο ποντάρισμά της σηκώθηκαν οι πέρδικες, έμειναν ακίνητοι στον πυροβολισμό και έτσι την κατατάξαμε στο δεύτερο εξαίρετος. Η σκύλα πήγε πιο χαμηλά διότι εφόσον πήρε τον πόντο η σκύλα του κύριου Ραβακούλια, ξαναλύσαμε τη σκύλα, έφυγε, πέρασε στην πλαγιά την απέναντι και στο γυρισμό της μπήκε μέσα σε ένα γκρεμό. Πήρε κάτι αναθυμιάσεις από πέρδικες, ο κυναγωγός σφύριζε, ο αέρας ήταν ανάποδος, δεν μπορούσε η σκύλα να ακούσει, έμεινε σε φέρμα, πήρε μια λευκή φέρμα μέσα στο ρέμα εκεί πέρα, με αποτέλεσμα να πάμε κάτω, να την ποντάρει τη σκύλα, δεν είχε πουλιά εκεί πέρα και να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, το τρόπο πουλικανδρίωτη διεξάγει στο Βουτσκάκι, στην Καρδίτσα, στην Κρανιά και στα Ιωάννινα. Μέσα από αυτούς τα τρία Σαββατοκύριακα ξεχωρίσαμε και επιλέξαμε τα ζώα είτε setter είτε pointer που θα μας εκπροσωπήσουν στην εθνική. Ξεκινάμε από τα pointer. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εγώ ζω για το Πολυκανδριώτη, το ξέρετε, τη τρέλα μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος είμαστε όλοι πάλι μαζί εδώ, η παλιά παρέα. Και θέλω να είμαστε και τον χρόνο. Μακάρι να μην μεγαλώσω πολύ. Ένα πράγμα θα σας πω, σεβασμό σε αυτό το βουνό, στα βουνά, τα δικά μας που κρατάνε τις πέρδικες. Η πέρδικα εμείς δεν την έχουμε για δίρεμα, την έχουμε για κίνητρο να τη βρούμε. Και σεβασμό στο περδικό σκύλο. Το παίρνει η Ραβακούλιας Τζένεση Πανδώρα με ιδιοκτήτη τον κύριο Νότα Γιαννόπουλο, εκτροφέα τον κύριο Χρήστο Ραβακούλια και κυναγωγό τον κύριο Νταούλα. Το τρόπαιο κρίθηκε πραγματικά ντέρμπι στη βαθμολογία με ένα σκυλί πάλι ίδιας εκτροφής του κύριου Ραβακούλια και θα ήθελα να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Χρήστο Ραβακούλια και στο ΕΚΙ το παίρνει η Ζιζέλ του κύριου Βασίλη Ζουμπουρλή. Τροφέα τον κύριο... Τρίτη χρονιά. Να είμαστε καλά και του χρόνου να ξανανταμώσουμε και να είναι πιο καλές συμμετοχές και πιο καλά απόψη δυναμικής. Εσείς τι έχετε κερδίσει τόσα χρόνια ασχολούμενος με την κοινοφιλία, όχι ως Κρητής, αλλά γενικότερα? Εμείς μεγαλώσαμε με την κοινοφιλία. Εγώ ασχολούμαι πάνω από 25 χρόνια. Εκτός από το χόμπι μου που είναι το κυνήγι, δηλαδή η αρρώστια μου, έχω κάνει πολλούς φίλους. Έχω ανοίξει τα μάτια μου σε θέματα γνώσεων σε σκύλους. Έχω κάτσει δίπλα από σοβαρούς ανθρώπους που ξεκινήσανε την κοινοφιλία για να φτάσουμε εμείς μέχρι εδώ. Και όσο μπορώ, όσο με κρατάνε τα πόδια μου, θα το ακολουθώ με πάθος και δύναμη και την ενέργεια που έχω.